Τούτες τις μέρες, κύριε Πρόεδρε, στην εκπαίδευση φυσάει ένας αγωνιστικός άνεμος διεκδίκησης γονιών και εκπαιδευτικών απ' άκρη σ' άκρη σ' όλη τη χώρα. Και αυτός ο άνεμος ολοένα δυναμώνει. Τον δυναμώνει ο κινησμός και ο αυταρχισμός της πολιτικής της κυβέρνησης. Σύνθημά του, σταματήστε αμέσως και ακυρώστε όλες τις συγχωνεύσεις και τις συμπτύξεις των τμήματων των σχολείων. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί για να κάνετε τις προσθέσεις σας και τις διαιρέσεις σας στα τευτέρια της άχαρης πολιτικής σας. Αυτά σας λένε, κυρία Υπουργέ, αυτά. Χιλιάδες γονείς και εκπαιδευτικοί σε όλες τις πόλεις της χώρας, και αν η κυβέρνηση κάνει πως δεν τους ακούει, τότε κακό του κεφαλιού της. Ντάλα καλοκαίρι και με κλειστά τα σχολεία το ξεκινήσατε όλο αυτό. Αλλά κατά πως φαίνεται από τις αντιδράσεις δεν το υπολογίσατε και τόσο σωστά. Στείλατε λοιπόν τον Ιούλιο ένα φιρμάνι από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το οποίο όταν θα συγκροτούνται τα φετινά τμήματα στα σχολεία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη ούτε οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ανάγκες, ούτε οι αναμενόμενες κάθε χρόνο εγγραφές, νέες εγγραφές του Σεπτέμβρη, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά ούτε και ο προβλεπόμενος από την νομοθεσία χώρος των 2 τετραγωνικών μέτρων αναμαθητή σε κάθε αίθουσα. Αυτά τα βάλατε στην άκρη. Με αντίστοιχες οδηγίες προωθείτε και την περικοπή των κενών της παράλληλης στήριξης, πετώντας στο καλάθι των αχρήστων ακόμα και γνωματεύσεις των κεδασί και προβλέπεται ένας εκπαιδευτικός ανατμήμα ή ακόμα και ανατάξη για παραπάνω από ένα παιδί, για 2 και για 3. Το αποτέλεσμα, καταργείτε τμήματα ένταξης. Ανακαλείτε σοριδών αποφάσεις κατάτμησης τμήματων, ακόμα και εκεί που φοιτούν μαθητές με γνωματεύσεις από κεδασί. Και προωθείτε τη βίαιη αντιπαιδαγωγική δημιουργία σχολικών τμήματων στα μέγιστα, όσο και απαράδεκτα φυσικά προβλεπόμενα όρια, με 25 παιδιά στην πρωτοβάθμια και με 25 έως 28 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να παίρνετε υπόψη σας κανένα μα κανένα παιδαγωγικό ή κοινωνικό κριτήριο, κι ας προβλέπονται αυτά από τον νόμο. Και προχωράτε ταυτόχρονα σε ένα μαζικό κόψιμο ολιγομελών τμήματων και τη συγχώνευσή τους, υποχρεώνοντας παιδιά από την πρώτη δημοτικού μέχρι το λύκειο να μετακινηθούν σε όμορα σχολεία, αλλάζοντας δηλαδή σχολικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη δική σας δήλωση, κυρία Υπουργέ, 1.600 είναι τα τμήματα θύματα αυτών των συγχωνεύσεων. Προφανώς για να γίνει εξοικονόμηση κονδυλίων, από την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και όλων των ειδικοτήτων. Τόσο μεγάλο, πραγματικά τόσο μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων τμήματων και σχολείων είχαμε να δούμε, κυρία Υπουργέ, από την εποχή της κυρίας Διαμαντοπούλου, επί Υπουργείας της. Γι' αυτό δεν σας ρωτάμε απλώς. Σας καλούμε, κυρία Υπουργέ, μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους των παιδιών, να ανακαλέσετε ως κυβέρνηση όλες αυτές τις αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις και συμπτύξεις των τμήματων, να καλύψετε όλα τα πραγματικά κενά που εξακολουθούν και σήμερα που μιλάμε να υπάρχουν παντού σε όλα τα σχολεία και στα τμήματα ένταξης και στην παράλληλη στήριξη, να μειώσετε αποφασιστικά επιτέλους τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα. 15 παιδιά στα νηπιαγωγεία, στην πρώτη και τη δευτέρα τάξη, τόσο λογικό, και 20 το πολύ στις υπόλοιπες τάξεις, και να εγκρίνεται φυσικά και τα ολιγομελή τμήματα στον ΕΠΑΛ, στον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμούν οι μαθητές. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Απαραίτητη διευκρίνηση. Τελικά τα τμήματα που συγχωνεύονται είναι κάτω από 1.000. Το σύνολο των τμήματων είναι 71.000, άρα είναι 1,28%. Στην ερώτησή σας, κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε στις εγκυκλίους που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας το καλοκαίρι. Είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο οι Γενικοί Γραμματείς που έχουν την αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής κάνουν αυτή την άσκηση. Αυτό έχει ως στόχο να λειτουργήσει καθημερινά, απρόσκοπτα και εύρυθμα, να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες και να εφαρμοστούν αυτά που ορίζει ο νόμος. Οι διατάξεις αυτές και τα αριθμητικά δεδομένα δεν είναι κάτι το οποίο έγινε επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη και επί Νέας Δημοκρατίας, είναι κάτι το οποίο ίσχυε. Θα σας θυμίσω για την ενημέρωση όλων και θα θυμίσω σε εσάς
ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των 25 μαθητών ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά ισχύει από το 17. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο μέγιστος αριθμός των 27 μαθητών ανά τμήμα σε γυμνάσιο και πρώτη και δευτέρα λυκείου ισχύει από το 13. Ο μεγαλύτερος αριθμός των 25 μαθητών ανά τμήμα στη ΓΑΜΑ ημερησίου γέρα από το 19, με τον νόμο 46-10 του 19 επί ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο ισχύει και για το μεγαλύτερο αριθμό των 22 μαθητών ανά τμήμα στο τρίτο εσπερινό ΓΕΛ. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις αριθμών μαθητών για να δημιουργηθεί τμήμα ομάδας προσανατολισμού ΓΕΛ από το 19 με υπουργική απόφαση Γαβρόγλου και βεβαίως λαμβάνονται πάντα υπόψη ο πληθυσμός, οι συνθήκες διαβίωσης, οι συγκοινωνιακές συνθήκες, υψόμετρο, απόσταση από έδρα του νομού κλπ. Άρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια ισχύει ότι ίσχυε πάντοτε, δεν έγινε καμία δυσμενής μεταβολή για το μέγιστο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα και προφανώς οφείλουμε και εφαρμόζουμε τον νόμο με ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασμό στους μαθητές στη δευτερολογία. Κύριε συνάδελφε, θα σας αποδείξω κάνοντας και σύγκριση με τα παρελθόντα έτη και θα σας πω πως είναι και μια δυναμική διαδικασία ακριβώς γιατί δεν υπάρχει μια οριζόντια απόφαση, αλλά η εφαρμογή του νόμου λαμβάνει υπόψη και εκπαιδευτικά κριτήρια. Και βεβαίως, ίσως είναι κουραστικό, αλλά πρέπει να το επαναλάβω, και στην προηγούμενη και σε αυτή τη θητεία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προέβη σε μόνιμους διορισμούς μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, για πρώτη φορά στην ειδική αγωγή. Στους σχεδόν 30.000 μόνιμους διορισμούς της προηγούμενης τετραετίας, προσθέθηκαν φέτος και 10.000 διορισμοί, που είναι ένας αριθμός ρεκόρ, με τετραπλάσιους διορισμούς στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και με οκταπλάσιους, κύριε συνάδελφε, επειδή τα θέματα παιδείας σας ενδιαφέρουν πολύ, στην ειδική αγωγή και στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Άρα αυτό, και έχουν προσληφθεί βεβαίως και 28.733 αναπληρωτές, γιατί αυτό δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον μας για την παιδεία, για τη δημόσια παιδεία. Θα υπάρχουν καθηγητές ακόμη και στα μέρη στα οποία υπάρχουν ελάχιστοι μαθητές, όπως η Γάβδος, που μας είχε απασχολήσει και από την προηγούμενη φορά και ξεκίνησε και εκεί η ψηφιακή τάξη. Έχουν πάει 2 εκ των 3 εκπαιδευτικών για να ολοκληρωθεί αυτό το οποίο έχουμε προαναγγείλει και εφαρμόζεται. Θα πω και κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Η αναλογία εκπαιδευτικών μαθητών στην Ελλάδα είναι 8,2. Ένας εκπαιδευτικός για 8,2 μαθητές. Στην Ευρώπη είναι 12,1. Και επίσης κάτι το οποίο βεβαίως όλοι γνωρίζετε είναι ότι τα κενά τα οποία δημιουργούνται στην εκπαίδευση μπορεί να δημιουργηθούν ανά πάσα στιγμή και ο λόγος είναι ότι είναι μια ζωντανή διαδικασία. Κάποιες φορές είναι για λόγο ευτυχία όπως η εγκυμοσύνη, κάποιες άλλες για ασθένεια και πάντοτε προβαίνουμε στην αναπλήρωση ταχύτατα. Και τελειώνοντας, θέλω να πω, το ανέφερε και πριν, τα τμήματα είναι 929 σε σύνολο 71.336 τμήματων, ποσοστό 1,29%, να το πω ακριβέστατα. Ο μέσος όρος μαθητών ανά τμήμα για το σχολικό έτος 24-25. 16 στο νηπιαγωγείο από 17 που ήταν πέρυσι. 16 στο δημοτικό όσο ακριβώς και πέρυσι. 21 στο γυμνάσιο, ίδιος αριθμός με πέρυσι. 19 στο λύκειο, 2 μαθητές ανά τμήμα λιγότεροι από πέρυσι. Τώρα δεν είναι της παρούσης να αναπτύξουμε και για τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί τη χώρα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Αυτό που πρέπει να πω ξεκινώντας τη δευτερολογία μου είναι ότι αποδεικνύεται ότι κάθε κυβέρνηση αποδεικνύεται πιο αδίστακτη από την προηγούμενη. Έτσι και η δική σας, κυρία Υπουργέ. Αυτό που γίνεται στην εκπαίδευση με τις συγχωνεύσεις είναι ένα παιδαγωγικό πογκρόμ, κυριολεκτικά. Θα μείνω στο θέμα και θα σας πω ορισμένα παραδείγματα μονάχα για να αντιληφθείτε το μέγεθος, για να αντιληφθούν και οι ακροατές και οι τηλεθεατές. Τέταρτο Δημοτικό Σχολείο Κεσαριανής. Τα δύο τμήματα της περσινής τρίτης τάξης συγχωνεύονται σε ένα στην Τετάρτη με 24 παιδιά, αλλά προσέξτε, σε αυτό το τμήμα υπάρχουν 9 παιδιά, 9 από τα 24, με διαγνώσεις ειδικών αναγκών και μαθησιακής δυσκολίας. 21ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Συγκεκριμένα πράγματα σας λέω. Κρατάτε και δεν σπάτε ένα μεγάλο τμήμα στην πρώτη Δημοτικού παρακαλώ, παρόλο που σε αυτό το τμήμα υπάρχουν παιδάκια με 5 διαγνώσεις. Στην Κρήτη υπάρχουν μαθητές οι οποίοι δεν αλλάζουν απλό σχολείο, αλλάζουν χωριό, γιατί κλείνει το σχολείο τους. Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, εξαιτίας των συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμήματων των λυκείων, έρχεστε και με ένα απαράδεκτο έγγραφο της Διεύθυνσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου δηλαδή, όπως έγγραφο του Υπουργείου ήταν και το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα, διατάζεται σήμερα 40 μαθητές της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου να αλλάξουν σχολείο. Και μιλάμε τώρα για παιδιά
που έχουν μπει στην τελική ευθεία των πανελληνίων εξετάσεων, κυρία Υπουργέ, και εσείς τα αλλάζετε βία σχολικό περιβάλλον. Και μιλάμε για παιδιά που έχουν κάνει ήδη τον προγραμματισμό τους και εσείς τα οδηγείτε να αλλάξουν ακόμα και προσανατολισμό και τομέα. Στιβάζετε παντού τα παιδιά σαν σαρδέλες στις αίθουσες και αδιαφορείτε προκλητικά αν μεταξύ τους υπάρχουν παιδιά με διαγνώσεις. Αδιαφορείτε προκλητικά ακόμα και για το μέγεθος των αίθουσών και την καταλληλότητά τους. Ο νόμος λέει 2 τετραγωνικά αναμαθητή, κυρία Υπουργέ. Αυτόν τον νόμο γιατί δεν τον εφαρμόζετε? Πολύ επιλεκτική αντίληψη εφαρμογής του νόμου έχετε. Χιλιάδες τέτοιες είναι οι περιπτώσεις που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Πώς λοιπόν να μην ξεσηκωθούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί απέναντι σε όλα αυτά, απέναντι σε ένα τέτοιο κινησμό? Οι κινητοποιήσεις τους είναι καθημερινές σε όλη τη χώρα, στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις περιφέρειες, το Υπουργείο. Και εσείς τι κάνετε? Επιστρατεύετε τον αυταρχισμό, την καταστολή, όπως πριν από λίγες μέρες υποδεχτήκατε τους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς και γονείς με χημικά και με γκλόμπ στο Υπουργείο της Παιδείας και χθες στην Ελευσίνα προχωρήσατε σε συλλήψεις εκπαιδευτικών. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της πολιτικής σας και γι' αυτό χρειάζεται πάντα τη βία για να εφαρμοστεί. Βλέπετε, όλο αυτό το κύμα των διεκδικήσεων και των αγώνων κατεδαφίζει όλο εκείνο το απατηλό σας αφήγημα περί αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου, περί βελτίωσης των σχολείων, με το οποίο επιχειρείτε μάταια να εξοραίσετε μια δύσκολη σχολική πραγματικότητα, την οποία ζουν οι λαϊκές οικογένειες, οι εκπαιδευτικοί, την οποία πραγματικότητα την έχει διαμορφώσει η δική σας πολιτική, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων βέβαια, γι' αυτό και δεν βγάζουν κύχτα τα υπόλοιπα κόμματα σε αυτά που κάνετε τώρα με τις συγχωνεύσεις, με την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση των σχολείων και με μεγάλο θύμα βέβαια τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Στην ίδια ρότα είναι και οι συγχωνεύσεις που συνεχίζετε και επιμένετε σε αυτές. Τώρα δεν είναι 1.600, είναι 900 τόσες όπως είπατε. Και μία να ήταν, θα υπήρχε πρόβλημα. Χτυπάτε το δικαίωμα των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες να παίρνουν την αναγκαία στήριξη. Καταργείτε το δικαίωμα του κάθε μαθητή να φυτά στο σχολείο της γειτονιάς του. Ούτε αυτό πια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για την κοινωνικοποίησή του και για τη μαθησιακή του πορεία. Κατά τα άλλα, ορκίζεστε στη συμπερίληψη, διαφημίζετε την εξατομικευμένη διδασκαλία και προβληματίζεστε τάχα μου για την έξαρση του bullying. Και την ίδια στιγμή τα σχολικά τμήματα τα κάνετε να μοιάζουν με λεωφορεία σε ώρες αιχμής. Ξέρετε, η αναλογία διδασκόντων και διδασκομένων δεν είναι αποτέλεσμα μιας απλής διαίρεσης σαν αυτή που κάνατε και συνηθίζετε να κάνετε, γιατί, κυρία Υπουργέ, κάθε μαθητής, ακόμα και κάθε σχολείο, έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καμιά παιδαγωγική λογική λοιπόν δεν υπάρχει σε όλα αυτά, ό,τι και αν λέτε. Μονάχα οικονομική. Και το αποδεικνύει το έγγραφο που έστειλε περίτρανα, δημοσιευμένο είναι, θα το καταθέσω στα πρακτικά, το έγγραφο που έστειλε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ολοκληρώστε όμως, κύριε. Παρακαλώ, ολοκληρώνω. Προς τους διευθυντές και διευθύντριες εκπαίδευσης Αττικής, τις υπόλοιπες διευθύνσεις δηλαδή, και με το οποίο ξέρετε τι λέει, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλούμε, λέει, να μας γνωρίσετε εγγράφως πόσο προσωπικό εξοικονομήθηκε άτομα και ώρες, μέσα σε παρένθεση, από τη συγχώνευση των τμήματων στα σχολεία αρμοδιότητές σας το αργότερα μέχρι τις 1 το μεσημέρι σήμερα. Το έγγραφο αυτό έχει ημερομηνία αποστολής 11 Σεπτεμβρίου, την πρώτη μέρα δηλαδή που ανοίγαν τα σχολεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με την πολιτική σας την πραγματικότητα επιδιώκετε μια εκπαίδευση χαμηλού κόστους, low cost όπως λένε, με μαθητές σαρδέλες, με περιπλανόμενους εκπαιδευτικούς άστεγους και με γονείς που τρέχουν και δεν φτάνουν και πληρώνουν συνέχεια. Κλείστε, και όλα αυτά γιατί η πολιτική σας αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως κόστος. Ξέρετε όμως κάτι, ούτε για τους γονείς, ούτε για τους εκπαιδευτικούς, ούτε για εμάς το ΚΚΕ, η εκπαίδευση είναι κόστος. Είναι δικαίωμα των μαθητών και δεν θα σταματήσουμε όλων των παιδιών και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το διεκδικούμε. Ευχαριστώ. Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για την δευτερολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, θα προτιμούσα να ξεκινήσω με ένα σχολιασμό για τον αυταρχισμό για τον οποίο μας κατηγορεί ο συνάδελφος και να θυμίσω ότι υπουργός Παιδείας είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης. Έτσι. Με ορθάνυχτες πόρτες δικές του, των συνεργατών του, του γραφείου του και όλων μας. Άρα, μάλλον άτοπο ήταν αυτό. Σε ό,τι αφορά
το ότι για μας είναι θέμα κόστους, νομίζω τα στοιχεία που σας παρέθεσα πριν για τους αριθμούς όσων έχουν διοριστεί, για τους αναπληρωτές, οι πρωτοβουλίες που πήραμε, ψηφιακό φροντιστήριο, ψηφιακή τάξη, όλα αυτά μάλλον αποδεικνύουν το αντίθετο. Αλλά για να μην φλιαρώ, κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω για τα ΕΠΑΛ που με ρωτά ο συνάδελφος και να θυμίσω πάλι ότι ο μέγιστος αριθμός των 25 μαθητών ανά τμήμα ισχύει από το 2014. Ο μέγιστος αριθμός των 22 μαθητών ανά τμήμα στην ΓΑΜΑ Εσπερινού ΕΠΑΛ ισχύει από το 2019 με τον νόμο που ανέφερε και πριν, το 4610, που ήταν επί Γαβρόγλου. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις αριθμών μαθητών για να δημιουργηθεί τμήμα γενικής παιδείας Α τάξης ΕΠΑΛ, τομέας Β τάξης ΕΠΑΛ και ειδικότητα ΓΑΜΑ τάξης ΕΠΑΛ ισχύουν από το 2017 υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Μπαξεβανάκη. Και με βάση λοιπόν τις ισχύουσες διατάξεις, κάθε χρόνο, θα το ξαναπώ, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας, εκπαιδευτικός ο ίδιος, κάνει σε συνεργασία με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τους περιφερειακούς διευθυντές και διευθύντριες, αυτή την άσκηση εφαρμογής του νόμου, λαμβανομένων υπόψη και των παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών κριτηρίων που κι εσείς αναφέρατε εμφαντικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ο αριθμός των τμήματων που συγχωνεύονται ή τα κατ' εξαίρεση ολιγομελή διαφοροποιούνται. Αν διαπιστώσουμε στην πράξη, κύριε συνάδελφε, αν διαπιστώσει ο Γενικός Γραμματέας ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί, επειδή δεν είναι δογματικό ή οικονομικό, είναι μια εξέλιξη, τότε διαφοροποιούμαστε με υπουργικές αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν. Ας κάνουμε λοιπόν μια σύγκριση με τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει. Το 2022-2023, 259 ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ. Το 2023-2024, 358 ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ. Το 2024-2025 μέχρι τώρα, 424 ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ. Λοιπόν, κάθε χρόνο εγκρίνεται με υπουργική απόφαση η λειτουργία και επιπλέον ολιγομελών τμήματων για την κάλυψη των μαθητών που έχουν ειδικές ανάγκες σε περιοχές με ειδικές συνθήκες, και έτσι εγκρίναμε την κατεξαίρεση λειτουργία. Να κάνω και σύγκριση. 1.254 ολιγομελών τμήματων στα ΕΠΑΛ το 2022-2023. 1.448 το 2023-2024, 1.283 ολιγομελών ΕΠΑΛ για φέτος. Με πάντοτε περιθώριο, αν κάτι διαπιστωθεί ότι πρέπει να διορθωθεί, να το διορθώσουμε. Στα ΓΕΛ, κατά παρέκκληση, το 2022-2023, 2.227 ολιγομελή τμήματα ομάδων προσανατολισμού. Το 2023-2024, 2.349. Το 2024-2025, το τρέχον έτος, 2.186. Για τους μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρεται στην ερώτηση. Ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκτός από τις μαθησιακές δυσκολίες, από το 2017 είναι ένας ανατμήμα. Ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμία, δυσαναγνωσία, έχει οριστεί από το 2017 σε 4 ανατμήμα. Όταν υπάρχει υπέρβαση των ορίων αυτών, ο αριθμός των μαθητών μπορεί να μειωθεί κατά 3 μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό. Και στις μαθησιακές δυσκολίες αυτό εφαρμόζεται αν δεν λειτουργεί τμήμα ένταξης στο σχολείο. Ήδη από το 2017 ίσιο. Για τα τμήματα ένταξης και την παράλληλη στήριξη που ρωτάτε, λέτε ότι καταργούνται τμήματα ένταξης. Είναι απολύτως αναλυθές, είναι ανακριβές. Έχετε κακή πληροφόρηση. Ο εξορθολογισμός δεν περιλαμβάνει κανένα τμήμα ένταξης, γιατί είμαστε και η κυβέρνηση και είχα την τιμή να υπογράψω τη σχετική απόφαση που το 2022-2023 ίδρυσε καινούργια τμήματα ένταξης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια που προσθέθηκαν στα ήδη λειτουργούντα. 146 τα καινούργια, 3.967 αυτά που λειτουργούσαν. Τώρα για το θεσμό της παράλληλης στήριξης. Θα σας πω ότι η συνθήκη που σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζεται είναι ένας εκπαιδευτικός ανατάξη. Στη χώρα μας ίσχυε το 1:1. Οι οδηγίες του ΙΕΠ και η σχετική εγκύκλειος που έχει διπροετών εκδοθεί από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα είναι να αναλαμβάνει ένας εκπαιδευτικός την παράλληλη στήριξη ανατάξη, εκτός εάν υπάρχει από το ΚΕΔΑΣΥ τεκμηριωμένη εισήγηση, δεν υπάρχει εξατομικευμένη στήριξη.